Πολιτικές ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή για τρία θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα το προηγούμενο διάστημα, απέδωσε ο επικεφαλής των Οριζόντων Ηπείρου, Σπύρος Ριζόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο κ. Ριζόπουλος αρχικά χαρακτήρισε ανέφικτες τις κυβερνητικές εξαγγελίες για δημοπράτηση του τμήματος Ιωάννινα Κακαβιά έως το τέλος του έτους, κατηγορώντας την Περιφερειακή Αρχή για παλινοδίες σε ό,τι αφορά τις μελέτες και αστοχίες στη συνεργασία με την κυβέρνηση. Ακόμα και αν τεχνιέντος βρεθεί μια παράλληλη διαδικασία, σήμερα να ολοκληρωθούν οι μελέτες, τα τεύχη πρέπει να προκύψουν από το περιεχόμενο των μελετών. Αποκλείεται σε αυτή τη θητεία καχρημάνη να έχουμε έναρξη, πόσο μάλλον λήξη διαδικασίας. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι με την αστοχία της συνεργασίας του κυρίου Καχρημάνη με την κυβέρνηση, με το απόγειο του εγωισμού και του τσαμπουκά ότι παίρνω εγώ τις μελέτες πίσω να το κάνω, χάσαμε 2 χρόνια, με αποτέλεσμα κόψαμε 5 χρόνια από τη ζωή μας και τα πετάξαμε, γιατί ψηφίσαμε Αλέκο Καχρημάνη, ακριβώς γιατί δεσμεύτηκε ότι η έναρξη του δρόμου θα γίνει μέσα σε αυτή την πενταετία. Για το ζήτημα του τεχνολογικού πάρκου, ο κύριος Ριζόπουλος επικαλέστηκε επαφές του με τον προηγούμενο Γενικό Διευθυντή της εταιρείας P&I σχετικά με το κτηριακό, τονίζοντας πως η εταιρεία δεν έχει ανάγκη ούτε επιθυμεί να χτίσει κάποιος κτίριο για λογαριασμό της, ενώ χαρακτήρισε άστοχο τον χειρισμό της πρότασης στο Ταμείο Ανάκαμψης από τον Περιφερειάρχη. Η Ήπειρος δεν είναι εδώ για να φτιάξει κτίρια για κανέναν και δεν ήταν κάτι το οποίο, τουλάχιστον σε μένα, η P&I αρχικώς εξέφρασε ότι θέλει. Και δεν νομίζω ότι αυτό θέλει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αυτό που θέλει επί το πλείστον είναι το δεύτερο και τρίτο θέμα το οποίο έθεσε, τις οπτικές ίνες, όπου δεσμεύομαι ως Περιφερειάρχης ότι αυτές θα τις κάνω, διότι ήδη ξεκίνησα να ανακοινώνω ότι έχω δεσμεύσει τη ΔΕΗ για να κάνει τις οπτικές ίνες στη Λωρίδα της Αγιάδας. Και το δεύτερο, επίσης, δεσμεύομαι να αναλάβω την οικονομική κάλυψη της πτήσης. Είναι ένα προσφυλές αίτημα των ξενοδόχων. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έχει μόνο 2-3 υπαλλήλους της P&I μέσα, διότι όπως ξέρετε η Φραγκφούρτη είναι κέντρο πολλών επιχειρήσεων και πάνω απ' όλα φιλοξενεί και πάρα πολλούς δικούς μας μετανάστες. Άρα δεν με ενδιαφέρει η οικονομική ανταπόδοση και τη άφη περιπτώσει η πτήση στοιχίζει όσο στοιχίζουν όλα αυτά τα αστεία που μας ζητάει ο κύριος Ιωάννου για στυλούς, χαρτιά, εκθέσεις κτλ. Παράλληλα, έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες για τα κενά στην μη διερεύνηση καταγγελιών που υπήρχαν για τις συνθήκες στην κτηνοτροφική εγκατάσταση του κατηγορούμενου για την κακοποίηση του γαϊδάρου στο Γραμμένο, μετά και από επίσκεψή του στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με τον κύριο Ριζόπουλο, την περασμένη Πέμπτη έφτασε στα χέρια του επώνυμη καταγγελία προς τον Δήμο Ζήτσας που αφορούσε την παρουσία ψήλων αλλά και άλλα ζητήματα που άπτονται της δημόσιας υγείας, ζητώντας να ελεγχθεί η συγκεκριμένη μονάδα. Το ζήτημα είναι το αποτέλεσμα. Ότι αν είμαι σωστός στην ερμηνεία, θα είχε αποσωβηθεί ο θάνατος του τετράποδου, το οποίο πραγματικά όλους μας ενόχλησε αισθητικά και πραγματικά δεν ήθελα να τοποθετηθώ, αλλά μετά δεν θα έκανα τη δουλειά μου αναγνωρούσε αυτά τα έγγραφα. Δευτερευόντως, δεν υπάρχει αιώνια εδώ και εδώ είναι κατεξοχήν με ευθύνη του με τα πέρα δόθε με το Υπουργείο και με την απώλεια του έτους. Και τρίτον, δεν υπάρχει καθαρή εικόνα με το τεχνολογικό πάρκο. Δηλαδή, η ίδια σύγκριση που υπάρχει με την άλλη αμαρτία που λέγεται ΠΡΟΚΑΤ. Θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίοδο. Αυτό που θα την κάνει τρομερά ενδιαφέρουσα είναι το γεγονός ότι θα κάνουμε εκλογές, αλλά συγχρόνως θα συμμετέχω και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.